Γεύση Τζαντζάκη, εγώ προσωπικά έχω εκπλαγεί. Και βλέπω ότι η εξωστρέφεια στη τελικά είναι, δεν είναι τόσο ζητούμενο, υπάρχει. Η εξωστρέφεια. Πείτε μας τι κάνετε, γιατί εγώ κυριολεκτικά τα έχω χάσει. Λόγω του αποκλεισμού του γεωγραφικού της Σιτίας και της πρώην επαρχίας Σιτίας, αποφάσισα να προσφέρω στους πελάτες μου τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε μια έκθεση προϊόντων που πουλάω εγώ και να τους φέρω σε επαφή με εκθέτες και με εινοποιία ή με γεύσεις, έτσι ώστε να έχουν μια πρώτη και άμεση άποψη για το τι μπορούν να προσφέρουν και αυτοί στους πελάτες τους. Είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πελάτες μας και μη πελάτες μας, εννοείται, και το κάνουμε. Και να μας πει η Εύη, η οποία ήταν και μια από τους ανθρώπους που είχαν την έμπνευση να ανοίξει το event σε περισσότερο. Είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται η έκθεση. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά ήταν πιο πολύ πειραματικό για μας. Από πέρυσι όμως έγινε λίγο πιο οργανωμένα και κάθε χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε όλο και καλύτερα. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να φέρνουμε έστω και ένα-δύο καινούργια πράγματα. Είναι τιμή για μας, για όλους τους ανθρώπους που έρχονται και ελπίζω να γίνει θεσμός, να καθιερωθεί, να μας μάθει ο κόσμος και πιο πολύ να δει τα προϊόντα μας και όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε σε αυτούς. Ουσιαστικά είναι μια εμπορική έκθεση, να πούμε. Είναι εμπορική, ναι, είναι εμπορική έκθεση. Την κάνουμε μόνοι μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκθέτες. Και απευθύνεται στην τοπική κοινωνία της Σιτίας αλλά και παραπέρα. Στους επαγγελματίες. Στους επαγγελματίες. Στους επαγγελματίες της Σιτίας. Στον χώρο της εστίασης. Του μινι μάρκετ, της καφετέριας, του ξενοδοχείου. Αυτό. Εγώ, για μένα είναι μεγάλη τιμή γιατί έρχονται άνθρωποι από όλη την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα για να μας στηρίξουν σε αυτή την έκθεση που κάνουμε. Και την κάνουμε μόνοι μας, με δικά μας. Δηλαδή, βοήθεια τέλος πάντων από το Δήμο, για παράδειγμα, δεν είχαμε την παραμικρή. Ή από άλλες δημόσιες φορείς.